Η πηξίδα μας φέρνει για άλλη μια φορά στην Ορεστιάδα. Αυτή τη φορά σε μια διαφορετική εποχή του χρόνου. Η Ορεστιάδα είναι μια από τις τέσσερις πόλεις της Θράκης. Είναι σχεδόν πρωτεύουσα, θα έλεγε κανείς. Είναι το κέντρο του Βορείου Εύρου. Το τελευταίο αστικό κέντρο στα βόρεια σύνορα της χώρας μας. Περίπου 18.000 άνθρωποι ζουν στην Ορεστιάδα. Άλλοι τόσοι στις γύρω περιοχές στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου. Το δημογραφικό πρόβλημα είναι τεράστιο, είναι η πηγή πολλών κακών, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε πολλές ακριτικές περιοχές. Οι θάνατοι είναι πολύ περισσότεροι από τις γεννήσεις. Και ενώ το πρόβλημα είναι μεγάλο στην Ορεστιάδα, είναι πολύ πολύ χειρότερο στα υπόλοιπα χωριά στη γύρω περιοχή. Εκεί γίνεται λόγος για δημογραφική κατάρρευση. Και όλα αυτά τη στιγμή που η Τουρκία κάνει τα πάντα για να κρατήσει ζωντανό ένα αστικό κύτταρο στα βόρεια σύνορά της, στην Ανδριανούπολη. Ένα πανεπιστήμιο κρίνεται από τους φοιτητές που δίνει στην κοινωνία, από τους επιστήμονες οι οποίοι θα εργαστούν και θα βοηθήσουν στην τοπική ανάπτυξη. Κρίνεται από πολλούς και από τις δαπάνες που κάνουν οι φοιτητές και ενισχύουν τις τοπικές οικονομίες. Ένα πανεπιστήμιο όμως κρίνεται και από το πόσο μπορεί να μπει μέσα στην κοινωνία. Στην περίπτωση της Ορεστιάδας, λειτουργεί εδώ μια χορευτική ομάδα φοιτητών. Αυτοί οι φοιτητές έχουν φέρει την κοινωνία πιο κοντά στο πανεπιστήμιο, αλλά και το πανεπιστήμιο πιο κοντά στην κοινωνία. Ο ήλιος βασιλεύει, ο ήλιος βασιλεύει. Η μέρα σώνεται, η μέρα σώνεται, η μέρα σώνεται, η μέρα σώνεται. Χρήστο, τι είναι η ΧΟΦΟ, αυτή η χορευτική ομάδα των φοιτητών εδώ στην Ορεστιάδα? Η ΧΟΦΟ αποτελεί μια δραστηριότητα του Πανεπιστημίου μας εδώ στην Ορεστιάδα. Είναι οι χορευτές, παύλα φοιτητές που υπάρχουν εδώ στην πόλη. Είναι μια ομάδα η οποία δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια με σκοπό να δραστηριοποιηθούμε εδώ στα πολιτιστικά δρόμενα της περιοχής, να γνωρίσουμε καλύτερα τον Βόρειο Εύρο, να μάθουμε τι εστί Θράκη, γιατί μιλάμε για φοιτητές από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, και θεωρούμε καλό, πέρα από το επιστημονικό κομμάτι, να γνωρίσουμε τι είναι και το πολιτιστικό και οι δράσεις πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Πόσα άτομα συμμετέχουν στις δραστηριότητές σας? Κάθε χρόνο μαζί με την αύξηση των τμήματων των εισακτέων γίνεται και αυξάνεται και ο αριθμός των μελών. Είμαστε γύρω στα 100 μέλη πλέον σε όλα τα τμήματα, γιατί δεν έχει μόνο παραδοσιακά, έχει διάφορα τμήματα. Και όσο πάει, αυξάνεται και μας χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό το γεγονός. Τι χώρους κάνατε? Κυρίως παραδοσιακούς, με το τμήμα παραδοσιακών. Έχουμε το τμήμα Latin για πιο έντεχνους φοιτητές. Έχουμε το τμήμα Hip Hop για πιο σύγχρονους φοιτητές. Και έχουμε αρκεστεί σε αυτά προς το παρόν. Τώρα στο μέλλον θα δείξει. Στα παραδοσιακά που κάνετε, τι επικρατεί, η θρακιώτικη χορή? Ναι, κατά κύρια βάση είναι η θρακιώτικη χορή, γιατί από τη στιγμή που γίνονται προσκλήσεις από τοπικούς συλλόγους να παρευρεθούμε σε διάφορες εκδηλώσεις τους, πρέπει να γνωρίζουμε τους θρακιώτικους χορούς για να μπορούμε να συμμετέχουμε, γιατί η ουσία όλης της ομάδας είναι όταν θα πάμε σε ένα τέτοιο γλέντι να πιαστούμε με το χέρι του παππού, της γιαγιάς, της μαμάς, του μπαμπά που είναι εδώ πέρα, ώστε να χορέψουμε μαζί του τους δικούς τους χορούς. Τώρα, η ΧΟΦΟ πιστεύεις ότι είναι κομμάτι του Πανεπιστημίου ή της κοινωνίας? Καταρχήν είναι κομμάτι, είναι μέρος του Πανεπιστημίου, αυτό είναι, το ξεκαθαρίζουμε από την αρχή. Πλέον μαζί με το Πανεπιστήμιο, στη δράση που γίνεται συνολικά, εντάσσεται και γίνεται κομμάτι και της κοινωνίας. Κάτι το οποίο έλειπε από την πόλη, θεωρούμε. Έπρεπε το Πανεπιστήμιο να δραστηριοποιηθεί εκτός του επιστημονικού του πεδίου, που κάνει και αυτό το κομμάτι, και γίνεται πλέον ένα κομμάτι.
Όλοι μαζί. Ένας κάτοικος στην Ορεστιάδα που δεν έχει σχέση με το Πανεπιστήμιο μπορεί να έρθει σε εσάς και να μάθει χορούς? Μας έχουν ρωτήσει πάρα πολύ. Τους αρέσει μάλλον αυτή η φρεσκάδα που βγάζουμε και η ζωντάνια. Δυστυχώς το κρατάμε στα πλαίσια του Πανεπιστημίου. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς στην πόλη. Δεν θέλουμε να μπούμε στο κομμάτι του ανταγωνισμού με αυτούς. Ναι, εμείς θέλουμε να μας εντάξουν εκείνοι στην κοινωνία, γνωρίζοντάς τους. Οπότε δεν μπορούμε, δεν ανοίγει προς το υπόλοιπο ευρύ κοινό η ομάδα μας. Μέχρι τώρα τι εκδηλώσεις έχετε κάνει με την ομάδα? Καταρχήν τη δημιουργήσαμε για να χορεύουμε. Έχουμε κάνει το πιο απλό που είναι να χορεύουμε σε εκδηλώσεις, μέχρι και το πιο μεγάλο που έγινε πρόσφατα για μας, ιδιαίτερη τιμή, που κάναμε την επίσκεψη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην αρχή της Δημοκρατίας, στο Προεδρικό Μέγαρο, που έγινε πρόσκληση όταν πρόσφατα μας επισκέφτηκε εδώ στην Ορεστιάδα. Πήγαμε ένα διήμερο ταξίδι στην Αθήνα μαζί με την ομάδα αντιπροσωπεία μελών. Μας υποδέχτηκε, μας μίλησε εγκάρδια. Μας ευχήθηκε καλές σπουδές πέρα από τους καλούς χορούς. Έγινε και κάποια ανταλλαγή δώρων, έγινε μια ξενάγηση στο Προεδρικό Μέγαρο και πήραμε το δρόμο της επιστροφής, αφού πρώτα μια παρένθεση επισκεφτήκαμε και τη Βουλή. Η παρουσία του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου στην Ορεστιάδα είναι καταλυτική σημασίας. Περισσότεροι από 1.000 φοιτητές ζουν εδώ και αλλάζουν την πόλη. Το Πανεπιστήμιο στην Ορεστιάδα ιδρύθηκε το 1999 με δύο τμήματα, το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, το τμήμα Γεωπονίας είναι στην ουσία αυτό για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές σας, και το τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Ξεκίνησε τη λειτουργία, το είπαμε, το 1999. Σήμερα έχουμε πλέον περισσότερους από 1.000 ενεργούς φοιτητές και στα δύο τμήματα. Τα δύο αυτά τμήματα συγκροτούν πλέον με τη νέα διοικητική δομή τη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, και νομίζω ότι παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής. Οι 1.000 φοιτητές είναι αρκετά μεγάλος αριθμός σε σχέση και με τον πληθυσμό της Ορεστιάδας. Πιστεύετε ότι το Πανεπιστήμιο με την παρουσία του εδώ έχει καταφέρει να γίνει ενεργό κομμάτι της κοινωνίας? Ναι, είμαι σίγουρος και κατηγορηματικός θα έλεγα, και θα σας το εξηγήσω γιατί. Και βέβαια αυτό δεν έγινε αμέσως από την πρώτη στιγμή. Χρειαστήκαμε και εμείς το χρόνο μας ώστε να μπορέσουμε πρώτα απ' όλα οι ίδιοι να νιώσουμε δυνατοί, να αποκτήσουμε την κρίσιμη μάζα και σε προσωπικό, γιατί ξέρετε τα πανεπιστήμια ιδρύονται πρώτα με τη βούλα, παίρνουν πρώτα τους φοιτητές και μετά το προσωπικό και τα εργαστήρια και τον εξοπλισμό κτλ. Έτσι λοιπόν χρειαστήκαμε κάποια χρόνια για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτά, αλλά πλέον σήμερα νομίζω ότι δικαιώσαμε αυτούς που πήραν αυτή την απόφαση. Και τους δικαιώσαμε σε δύο άξονες. Πρώτον στον επιστημονικό
Και το λέω τεκμηριωμένα πλέον, γιατί έχουμε αξιολογηθεί και τα δύο τμήματά μας. Έχουν αξιολογηθεί με τις διαδικασίες της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας που το Υπουργείο έχει θέσει και πήγαμε πάρα πολύ καλά, πήραμε άριστα. Αλλά το βλέπουμε και καθημερινά στην επαφή μας με τους φοιτητές, γιατί έχουμε πλέον αρκετούς αποφύτους. Η πρώτη απόφοιτη μας ήταν το 2005. Έχουμε πολλούς αποφύτους, τους βλέπουμε πώς είναι στον επαγγελματικό τους βίο. Πολλά από αυτά τα παιδιά πήγαν εξαιρετικά και πάνε εξαιρετικά. Υπάρχουν και προβλήματα βέβαια, έτσι. Αλλά πέρα από το επιστημονικό κομμάτι, έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην όλη ανάπτυξη της πόλης της Ορεστιάδας. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο οικονομικό, ξέρετε, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, ένας αριθμός 1.000 ατόμων στην πόλη παράγει ένα οικονομικό αποτέλεσμα το οποίο είναι σημαντικό, αλλά δεν θα βάζα πρώτο αυτό, ξέρετε. Το πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι από όλα τα μέρη της Ελλάδος, φέρνει ο καθένας τη δικιά του κουλτούρα, φέρνει τη δικιά του, το δικό του μεράκι, τα νιάτα του, έτσι, νεολαία, δίνουν άλλο τόνο στην πόλη. Και επίσης έχουν καταφέρει να ενσωματωθούν στην τοπική κοινωνία, αλλά να δώσουν και το δικό τους στίγμα. Μέσα από διάφορες δράσεις που οι ίδιοι οι φοιτητές κάνουν και εμείς ως διοίκηση τους ενθαρρύνουμε και τους παροτρύνουμε και στο τέλος, όπως λέω, τους καμαρώνουμε τους ίδιους τους φοιτητές, αναπτύσσουν διάφορες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα χορευτική ομάδα φοιτητών, θεατρική ομάδα φοιτητών, διάφορους άλλους συλλόγους, δραστηριότητες, οι οποίες συνάδουν με όλη αυτή τη φοιτητική ζωή εδώ στην πόλη. Άρα είμαι λοιπόν πεπισμένος ότι πέτυχε η προσπάθεια του Δημοκρατίου στην Ορεστιάδα και βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι εδώ είναι μια περιοχή καθαρά αγροτική, έτσι είναι ο κάμπος του Βορείου Εύρου, όπου η επιστήμη της γεωπονίας που διακονεί το ένα το τμήμα αλλά και η επιστήμη της δασολογίας δευτερευόντος συνάδουν απόλυτα με τη φυσιογνωμία της περιοχής. Εμείς αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και το εκμεταλλευόμαστε και θέλουμε όχι μόνο να πάρουμε από αυτό που παίρνουμε ως επιστήμονες ερεθίσματα για να κάνουμε την έρευνά μας που κάνουμε ως πανεπιστήμιο, αλλά θέλουμε να δώσουμε και στην τοπική κοινωνία. Αυτά τα χρόνια που είπατε ότι το Δημοκρατίο εδώ βγάζει αποφύτους, από το 2005 και μετά, θυμάστε εσείς περιπτώσεις ανθρώπων που να είπαν, να μην είναι από εδώ, αλλά να είπαν ότι θα μείνουμε εδώ μόνιμα? Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε ανθρώπους που έχουν μείνει μόνιμα εδώ στην Ορεστιάδα. Έχουμε και κοπέλες που παντρεύτηκαν εδώ πέρα και αγόρια που μείναν εδώ γιατί τους άρεσε, γιατί βρήκαν την επαγγελματική τους αποκατάσταση εδώ στην περιοχή. Θα σας πω το εξής που συμβαίνει, επειδή είμαι πολύ κοντά στους φοιτητές και τους παρακολουθώ και στους γονείς που έρχονται. Την πρώτη φορά που έρχονται οι γονείς εδώ και οι φοιτητές στην Ορεστιάδα, έρχονται πολύ στενοχωρημένοι. Γιατί το παιδί τους δεν κατάφερε να περάσει μια σχολή πιο κοντά στο κέντρο της Ελλάδος, γιατί οι περισσότεροι είπαμε είναι από μακριά. Έρχονται λοιπόν και διστακτικοί, γιατί έρχονται στα σύνορα, έρχονται στην άκρη της Ελλάδος και φοβούνται, δεν σας το κρύβω αυτό, γιατί εν πάση περιπτώσει έρχονται με μια απορία. Το βλέπεις ζωγραφισμένο στα βλέμματα και με όσους μιλάω το εκφράζουν αυτό κιόλας. Απορία του τύπου υπάρχει πανεπιστήμιο, έχει τέρμα Θεού. Ναι, το πανεπιστήμιο το έχω μάθει πλέον ότι υπάρχει, αλλά πού θα αφήσω το παιδί μου, λέει η μαμά, έτσι, πού θα αφήσω το παιδί μου στην άκρη, στα σύνορα. Και άμα γίνει τίποτα με τους Τούρκους, παράδειγμα, έτσι. Μήπως μια η πόλη αυτή έχει εγκληματικότητα, μήπως έχει ναρκωτικά, μήπως έχει οτιδήποτε, είναι μακριά κτλ. Ακούνε και εγκληματικότητα γενικά στον Εύρο, λόγω ναι, ακούνε πολλά, έτσι. Ο κόσμος δεν έχει πάντα την ικανότητα να τα φιλτράρει αυτά. Καμιά φορά μεγενθύνονται και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά ξέρετε, μέχρι τα Χριστούγεννα είναι αυτό. Εγώ αυτό τους λέω. Ότι... Πρώτο εξάμεινο, δηλαδή. Ακριβώς. Μέχρι τα Χριστούγεννα, λέτε να τα ξαναπούμε. Και πραγματικά μέχρι τα Χριστούγεννα έχουν προσαρμοστεί τα παιδιά, έχουν εγκληματιστεί πλήρως. Και όταν φεύγουν πλέον, φεύγουν με δάκρυα στα μάτια, πραγματικά. Δηλαδή, εμείς λέμε χαρακτηριστικά χαριτολογώντας, λένε μια φορά όταν έρχονται, γιατί δεν θέλανε να περάσουν στην Ορεστιάδα και έτσι είναι. Και μια φορά όταν φεύγουν, γιατί περάσαν τόσο καλά και ως προς τις σπουδές τους. Γιατί ως μικρό τμήμα είμαστε κοντά οι καθηγητές στους φοιτητές, προσπαθούμε τουλάχιστον και σε ένα μεγάλο βαθμό τα καταφέρνουμε, αλλά και προς την πόλη, η οποία ούτε εγκληματικότητα έχει, είναι μια πολύ καλή πόλη, έχει όλες τις ανέσεις για να ζήσει ένας φοιτητής. Αυτό που δεν έχει είναι κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα, είναι μακριά. Αν θέλει να πάει ένας φοιτητής να δει τους γονείς του ένα Σαββατοκύριακο, δεν θα μπορούσε αν ήταν από μια περιοχή κοντά στη Θεσσαλονίκη και σπούδαζε στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Αυτό δεν το έχει. Αλλά όλα τα άλλα νομίζω ότι τα προσφέρει.
Τι σημαίνει το Πανεπιστήμιο για την Ορεστιάδα? Να πιάσω από το κομμάτι της φοιτητικής ζωής το Πανεπιστήμιο. Επειδή κατάγομαι από τη Θεσσαλονίκη και όταν άκουσα ότι θα περάσω την Ορεστιάδα δεν γνώριζα τι στη φοιτητική ζωή, δεν ήξερα τι θα συναντήσω, όπως και οι περισσότεροι φοιτητές μας. Ερχόμενος εδώ πέρα και ζώντας το πρώτο χρόνο, δεν χρειάστηκε παραπάνω, από την αγκαλιά που δεχτήκαμε από την τοπική κοινωνία, από τους ανθρώπους, από τη ζεστασιά, από το Πανεπιστήμιο, σαν εγκαταστάσεις, σαν δομή, σαν προσωπικό, θεωρώ ότι είμαι πολύ ευτυχής πλέον που είμαι φοιτητής στην Ορεστιάδα. Αν με ρωτούσατε αν θα ξαναέκανα το ίδιο, θα επέλεγα την Ορεστιάδα με τα χίλια. Ίσως γιατί υπάρχει και ένα κομμάτι καταγωγής μέσα. Στην αρχή νόμιζα ότι παίζει ρόλο αυτό, αλλά ψάχνοντάς το λίγο και σκεφτόμενος τους υπόλοιπους τομείς, όχι, θεωρώ ότι ο κόσμος είναι που μας κάνει να... Γιατί δεν είναι μόνο δικιά μου γνώμη αυτή, είναι η πλειοψηφία των ανθρώπων, των φοιτητών που έρχονται εδώ πέρα. Είναι που μια που λένε αυτό το ρητό, θα το ακούσετε, ότι στεναχωριούνται και κλαίνουν όταν έρχονται στην Ορεστιάδα, και άλλη μια κλαίνουν όταν φεύγουν από αυτή την πόλη, γιατί έχουν πάρει τέτοια ζεστασιά, τέτοια ανθρωπιά, που το μετανιώνουν και θα θέλαν να μείνουν εδώ πέρα. Οι πιο πολλοί φοιτητές που περνούν σε μια μικρή πόλη, είτε δεν φοιτούν, είτε φοιτούν με το ζόρι και φεύγουν, γιατί είχαν μια προσδοκία για κάτι μεγαλύτερο. Στην Ορεστιάδα υπάρχουν επιλογές για διασκέδαση, για κοινωνική ζωή? Το κομμάτι που ανέφερες, ότι μιλάμε για μικρή πόλη, δεν μιλάμε μόνο για μια μικρή πόλη, μιλάμε για μια παραμεθόριο πόλη. Είναι πάρα πολύ μακριά από τα αστικά κέντρα. Ναι, υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν δηλαδή. Και νυχτερινή ζωή έχει η Ορεστιάδα. Αναλόγως όμως τι επιδιώκει ο καθένας, τι θέλει. Εγώ, π.χ., σαν φοιτητής, αυτό που επιδιώκω και δεν θα έβρισκα στην πόλη μου, στη Θεσσαλονίκη, παρόλο που μιλάμε για μια μεγάλη πόλη, είναι το παρεάκι μου, το ουζάκι που θα πιω, το τσιπουράκι στο ποτάμι του Άρδα που θα πάω με την παρέα μου. Θα υπάρχουν 2-3 πανηγύρια που θα ξεχαστώ. Υπάρχει νυχτερινή ζωή, υπάρχουν κλαμπ, υπάρχουν κέντρα διασκέδασης, καφετέρειες έχει πολλές. Δηλαδή, έχει επιλογές η Ορεστιάδα. Αναλόγως και εσύ πώς θα το δεις, με τη μάτι. Το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ κοντά και η Βουλγαρία και η Τουρκία, ότι η κοντινότερη πόλη είναι σε απόσταση αναπνοής, ας το πούμε, της Τουρκίας, είναι, πιστεύεις, πλεονέκτημα ή μειονέκτημα για την περιοχή εδώ? Στην αρχή, όταν περνάει ο φοιτητής, το θεωρεί μειονέκτημα, γιατί σου λέει κοντά στα σύνορα, υπάρχει ο φόβος. Όταν ερχόμαστε, θεωρώ ότι είναι μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί μιλάμε για δύο διαφορετικές κουλτούρες, και της Τουρκίας και της Βουλγαρίας. Είναι εύκολα προσβάσιμες και επισκέψιμες. Κάνουμε μια μονοήμερη εκδρομή και μπορείς να γυρίσεις σε αυτές τις πόλεις και βλέπεις τελείως διαφορετικά πράγματα. Οπότε δίνεται ακόμη μια εναλλακτική στον τρόπο διασκέδασης που δεν μπορεί κάποιος να πει ότι δεν υπάρχει. Ακόμα και στην ίδια την πόλη να μην βρει, υπάρχουν γύρω-γύρω οι χώρες που μπορείς να διασκεδάσεις. Έχεις πάει στην Αδριανούπολη? Ναι. Ζήλεψες ή στεναχωρήθηκες που είναι πιο μεγάλη πόλη? Ζήλεψα που δίνουν πιο πολύ βάση στο πράσινο, στον τόπο τους. Αν και θεωρώ ότι είμαστε, ειδικά εδώ στην Ορεστιάδα που έχουμε και πανεπιστήμιο τέτοιο, θεωρώ ότι είμαστε πιο εξειδικευμένοι. Αλλά δεν μπορείς να το βάλεις αυτό τώρα το εξειδικευμένοι. Δίνουν πιο πολύ βάση στο να υπάρχει ένα δέντρο παραπάνω, να υπάρχει γρασίδι, να υπάρχει ομορφιά. Αυτό δηλαδή είναι. Λείπει το πράσινο από την Ορεστιάδα. Ναι, δηλαδή αν υπάρχει ένα μείον που θα θέλαμε κάτι να κάνουμε γι' αυτό και σαν πανεπιστήμιο, είναι αυτό. Σας έχουν αξιοποιήσει, πιστεύεις, οι τοπικοί φορείς για το πράσινο ειδικά? Θεωρώ ότι όπως εμείς δεν αξιοποιούσαμε, γιατί αυτά έτσι είναι, έτσι και εκείνοι λίγο στην αρχή μείνανε πίσω. Δηλαδή είχε ξεχαστεί το γεγονός ότι υπάρχει ένα πανεπιστήμιο στην πόλη. Τα τελευταία χρόνια, ακόμα και με τη δράση και της χορευτικής ομάδος, αλλά και γενικά σαν σύνολο του πανεπιστημίου, αρχίζει και κάτι γίνεται. Και θεωρώ ότι στα επόμενα χρόνια, ελπίζω να μην είμαι φοιτητής ακόμα, θα γίνει κάτι καλό. Σε ποιο τμήμα φοιτάς? Στο Γεωπονίας. Και τελειώνοντας, ποια είναι τα όνειρά σου? Θες να μείνεις εδώ, θες να γυρίσεις στη Θεσσαλονίκη? Τα όνειρα των γονιών μου φυσικά είναι να γυρίσω στην πατρίδα μας, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, κοντά τους. Μπράβο, στην έδρα μας. Τα δικά μου τα όνειρα είναι αναλόγως πού θα βρεις δουλειά. Πλέον, έτσι πως είναι τα πράγματα στην κοινωνία μας, είναι πρώτο να βρεις μια δουλειά, να αποκαταστήσεις το μέλλον σου και μετά όλα τα υπόλοιπα. Και εδώ στην Ορεστιάδα νομίζω ότι κερδίζει έδαφος προς το παρόν. Πιστεύεις ότι εδώ οι ευκαιρίες για εξέλιξη, για καριέρα είναι περισσότερες από τη Θεσσαλονίκη? Αν θέλω να κάνω καριέρα ονόματος, ίσως όχι. Αλλά αν θέλω να κάνω μια ζωή που να μπορώ να ζήσω πραγματικά αυτό που θέλω και να υπάρχει και το οικονομικό εισόδημα, ναι, θεωρώ ότι η Ορεστιάδα ενδείκνεται γι' αυτό. Είναι κατάλληλη πόλη. Αναλόγως τι επιλέγει ο καθένας πάντα. Εσείς δεν είστε από εδώ, όπως ξέρω, έτσι? Εγώ δεν είμαι από εδώ, ναι, σωστά. Είμαι... Λέξτε όμως να μείνετε εδώ, να δουλέψετε εδώ.
Να σας πω, είμαι από το Καρπενήσι και λέω χαριτολογώντας, από Ευρυτάνας έγινα Ευρύτης. Ήρθα συνειδητά στην περιοχή, ήρθα γιατί μ' άρεσε το Πανεπιστήμιο. Έκανα όμως πάρα πολύ καλούς φίλους και μ' αρέσει πάρα πολύ η περιοχή. Την αγάπησα, εδώ γεννήθηκαν τα παιδιά μου, εδώ μεγαλώνουν σε αυτή την περιοχή και είμαι πάρα πολύ περήφανος που είμαι στην Οριστιάδα. Και για έναν άλλο λόγο, γιατί μέσα από την δραστηριότητά μου στο Πανεπιστήμιο, όπως και πολλοί συναδελφοί μου, καταφέρνουμε να προσφέρουμε και στους αγρότες της περιοχής. Γιατί ξέρετε, έχουμε αναπτύξει πολλές τέτοιες δραστηριότητες ως γεωπόνη και ως γεωπονική σχολή και οι συνάδελφοι δασολόγοι, με διαλέξεις που κάνουμε στα χωριά, έχουμε αναπτύξει διάφορα προγράμματα σε εθελοντική βάση, έτσι, με δικιά μας πρωτοβουλία και με αρρωγούς στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε του πρώτου είτε του δεύτερου βαθμού. Γιατί έχουμε, πρέπει να σας πω, εξαιρετικές σχέσεις. Πάμε λοιπόν στα χωριά και κάνουμε διαλέξεις στους αγρότες, να δώσουμε το στίγμα μας, να τους παροτρύνουμε να εφαρμόσουν καινοτόμες δράσεις, νέες τεχνολογίες και, εν πάση περιπτώσει, πράγματα τα οποία είναι εφικτά, βάζοντας κι εμείς ένα μικρό λιθαράκι. Επιστρέφοντας τα του Πανεπιστημίου ως χώρο, σε τι εγκαταστάσεις τώρα λειτουργεί το Πανεπιστήμιο στην Οριστιάδα? Να σας πω, έχουμε το κεντρικό χώρο του Πανεπιστημίου, όπου στην ουσία είναι, θα το είδατε κι εσείς, είναι ένα σχολείο, το οποίο λειτουργήσε μόνο μια χρονιά και στη συνέχεια μας το παραχωρήσαν εμάς το 99 όταν έγινε το Πανεπιστήμιο στην Οριστιάδα. Εκεί είναι ο κεντρικός χώρος του Πανεπιστημίου. Φτιάξαμε στη συνέχεια τα αμφιθέατρα, το κτίριο των εργαστηρίων δίπλα από το κεντρικό χώρο. Είναι ο χώρος των φοιτητικών εστιών που βρισκόμαστε τώρα, όπου είναι οι κατοικίες και τα εστιατόρια. Και υπάρχει και ένας άλλος χώρος, ο χώρος του πρώην ΚΕΙΓΕ, όπως είναι γνωστό εδώ στην περιοχή, που περιλαμβάνει στεγασμένη έκταση και υπαίθριο προάβλιο χώρο, τον οποίο μας παραχώρησαν για να το χρησιμοποιούμε για 20-25 χρόνια για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου. Αυτά συνθέτουν έτσι τον κύκλο του Πανεπιστημίου. Είναι ένα αγρόκτημα το οποίο κάνουμε τα πειράματά μας. Και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι το Πανεπιστήμιο φρόντισε να έχει στην κατοχή του, να αγοράσει δηλαδή, μια έκταση λίγο έξω από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, μια έκταση περίπου γύρω στα 400-450 στρέμματα, με στόχο να φτιάξει εκεί καινούργια πανεπιστημιούπολη. Ελπίζω κάποια στιγμή, μέχρι να πάρω σύνταξη, να το δω να πάμε εκεί πέρα. Είναι αρκετά φιλόδοξο. Βέβαια, την εποχή που έγινε ήταν και άλλες οι καταστάσεις, άλλη η οικονομική δυνατότητα της χώρας και νομίζω αυτοί που κάναν αυτή την κίνηση είχαν άλλα σχέδια για την Οριστιάδα, τα οποία σε ένα βαθμό τα ασπαζόμαστε κι εμείς κάτω από αυτές τις συνθήκες, εννοώ. Και μου επιτρέπετε τώρα, μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι εξαιτίας όλων αυτών των καταστάσεων που σας περιέγραψα και της επιτυχίας που, κατά τη γνώμη μου και τεκμηριωμένα όμως, έχει το Πανεπιστήμιο στην Οριστιάδα, εμείς διεκδικούμε και ως Οριστιάδα, ως Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο στην Οριστιάδα, αλλά και κεντρικά ως Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, ένα τρίτο τμήμα για την Οριστιάδα. Ποιο τμήμα είναι αυτό? Το τμήμα Διαιτολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, το οποίο συνάδει με τα γνωστικά αντικείμενα, τα δύο που διακονούν τα τμήματα εδώ της περιοχής μας, και πιστεύω ότι θα τελεσφορήσει αυτή η προσπάθεια. Θέλω να είμαι αισιόδοξος, αν και, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν περνάει από το χέρι μας και είναι ίσως και δύσκολο αυτή την περίοδο. Αλλά ας το βλέπουμε θετικά. Ας αφήσουμε την επαγγελματική ιδιότητα να σας ρωτήσω κάτι ως πολίτης, πώς το βλέπετε. Σε πολύ μικρή απόσταση από εδώ, στην Αδριανούπολη, στο βόρειο άκρο της Τουρκίας, υπάρχει μια μεγαλούπολη με αρκετά υψηλό επίπεδο υποδομών και αρκετά υψηλό επίσης επίπεδο εκπαιδευτικό. Η σύγκριση με τις δομές εκπαιδευτικές, τι αισθήματα σας δημιουργεί? Κοιτάξτε, η σύγκριση, πρόσφατα ήμουνα και στη Ρεδεστό, στο κοιτάξτε ένα συνέδριο για μια εβδομάδα και έχουν παρόμοιες εγκαταστάσεις και εκεί. Η σύγκριση μπορεί να γίνει σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι η ουσία, η εκπαιδευτική δραστηριότητα, στην οποία δεν είναι μπροστά από εμάς. Οι ελληνικές πανεπιστημιακές σπουδές είναι πολύ καλύτερες από τις τουρκικές, τουλάχιστον σε αυτά που αναφερθήκατε εδώ, τα κοντινά, και αναφέρομαι πάντα ό,τι έχει σχέση με τη γεωπονία, γιατί δεν μπορώ να ξέρω και σε άλλες επιστήμες τι γίνεται. Είναι καλύτερο, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αλλά από πλευράς εγκαταστάσεων είμαστε πάρα πολύ πίσω. Σε όλα, είναι δραματική η κατάσταση η δικιά μας σε σχέση με τη δικιά τους. Έχουν τεράστιες εγκαταστάσεις και αριθμητικά και από εγκαταστάσεις, από εξοπλισμούς και τέτοια, είναι πάρα πολύ καλή. Αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό, πιστεύω ότι θα μας ξεπεράσουν.
σύντομα σε αυτό το θέμα. Παρατηρείτε και μια διαρροή φοιτητών. Υπάρχουν εδώ σε εσάς στην Ορεστιάδα μουσουλμάνοι από την Θράκη οι οποίοι φοιτούν εδώ στην Ορεστιάδα και δεν έχουν φύγει? Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις που φοιτούν εδώ στο Πανεπιστήμιο μας και στα δύο τμήματα. Και ανθρώπους που έχουν αποφοιτήσει κιόλας. Έτσι, παρόλο που υπάρχει τέτοια διαρροή προς τη γείτονα χώρα, αλλά ξέρετε, αυτό που μου κάνει εντύπωση στη γειτονική χώρα όταν πάμε στην Τουρκία είναι το γεγονός ότι έχει πάρα πολύ νέο κόσμο. Το βλέπεις παντού έξω, στην Αδριανούπολη, περπατάς και βλέπεις νέο κόσμο που δεν το συναντάς στην Ορεστιάδα. Να, το Πανεπιστήμιο πώς βοηθάει, γιατί έχει έντονο δημογραφικό πρόβλημα ο Εύρος και κυρίως το βόρειο τμήμα. Εδώ κάτι πρέπει να κάνει η πολιτεία. Κάτι πρέπει να κάνει να ενισχύσει αυτή την περιοχή εδώ για να κρατήσει τον κόσμο. Υπάρχει κόσμος που θέλει να φύγει. Όλος ο κόσμος θέλει να φύγει. Γιατί είναι δύσκολα. Δεν μπορεί, αν δεν έχει κάτι να απασχοληθεί, να κάνει, να έχει μια προοπτική. Εκεί πρέπει να βοηθήσει η πολιτεία και να δώσει βαρύτητα. Γιατί ξέρουμε που είμαστε. Είμαστε στην άκρη της Ελλάδος ή στην αρχή, όπως λέμε εμείς. Όχι στο τέλος, στην αρχή της Ελλάδος. Γενικά είστε αισιόδοξος? Εγώ είμαι αισιόδοξος από τη φύση μου. Είμαι αισιόδοξος και δεν θα το βάλω κάτω. Είμαι αισιόδοξος, θέλω να κυνηγάω πράγματα, θέλω να διεκδικώ. Θέλω να ελπίζω ότι θα πάνε καλύτερα. Άλλωστε αυτό μας κρατάει και στη ζωή, έτσι, η ελπίδα ότι θα πάνε καλύτερα. Βέβαια, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό πλέον κάτω από αυτές τις συνθήκες. Δεν ξέρω πόσο εύκολο. Ας ελπίσουμε, ας βοηθήσουμε όλοι, τουλάχιστον ο καθένας από τη μεριά του, γιατί υπάρχει η οικονομική κρίση, αλλά υπάρχει και η άλλη κρίση, η κρίση των αξιών. Ο καθένας λοιπόν από την πλευρά του, πέρα από τα οικονομικά, ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε την κατάσταση, ας βοηθήσουμε τη χώρα μας τώρα που είναι μια δύσκολη περίοδο, περνάει μια κρίση. Και από εκεί και πέρα τα οικονομικά, ξέρετε, δεν περνάνε και από το χέρι μας αυτά, έτσι. Η κεντρική οικονομική κατάσταση της χώρας δεν έχει καμιά σχέση με εμάς, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Σε μια πόλη που οι παραλίες απέχουν περίπου 120 χιλιόμετρα, είναι να απορεί κανείς πώς μπορεί να αναπτυχθεί η κολύμβηση. Κι όμως αυτό κατέστη δυνατόν χάρη στο κλειστό κολυμβητήριο που λειτουργεί εδώ. Και μέχρι να λειτουργήσει αυτό, δυστυχώς, οι άνθρωποι της πόλης έκαναν προπονήσεις στη γειτονική Αδριανούπολη. Ο Νηρέας δραστηριοποιείται γύρω από τον υγρό στίβο. Συγκεκριμένα υπάρχουν τμήματα κολύμβησης, εκμάθησης κολύμβησης και για την ώρα από πέρυσι ενσωματώθηκε τμήμα του εισιδατοσφαίρησης Water Polo. Ο Νηρέας ιδρύθηκε το 2004 και ήταν από μια προσπάθεια ατόμων που είχαν όραμα για να λειτουργήσει, για να ξεκινήσει το κολυμπητήριο, μια υπόθεση που έχει ξεκινήσει πολύ πιο πριν, με θεμέλια. Εν τέλει το κολυμπητήριο άνοιξε το 2010 και έκτοτε γίνεται μια προσπάθεια από τα μικρά τμήματα, από τα τμήματα της μικρής πισίνας, τα τμήματα εκμάθησης και όλα τα αναπτυξιακά τμήματα μέχρι και τη μεγάλη πισίνα, με σκοπό την καλλιέργεια του αθλήματος της κολύμβησης, την άθληση. Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τα τμήματα και τις υπηρεσίες του Συλλόγου, παρέχοντας ποικιλία και διάφορες μορφές άσκησης για όλα τα
για όλο τον πληθυσμό, είτε είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, είτε είναι ενήλικες, είτε είναι βρέφοι. Στα τμήματα σήμερα τι ηλικίες αθλούνται? Υπάρχουν τμήματα βρεφικής κολύμβησης, στα οποία ενσωματώνονται παιδιά με συνοδεία γονέα από 3-4 μηνών, μέχρι και 3,5 χρονών είναι η βρεφική κολύμβηση, μέχρι και στη συνέχεια είναι τα τμήματα της μικρής πισίνας που είναι, τα έχουμε χωρίσει με ονομασίες, έχουμε δώσει ονομασίες, παιδικές ονομασίες, τόσο ώστε να δημιουργήσουμε ένα ελκυστικό περιβάλλον για τα παιδιά, να αγαπήσουν το νερό. Το πρόγραμμα έχει 3 ενότητες, γνωρίζω το νερό, μαθαίνω να κολυμπώ και μαθαίνω να προπονούμε στη συνέχεια, με σκοπό να φτάσω σε μια ηλικία η οποία θα είναι σε αγωνιστικές πλέον κατηγορίες. Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να πούμε ότι έχουμε βγάλει ένα μεγάλο αθλητή, ωστόσο γίνεται προσπάθεια τα τελευταία χρόνια γι' αυτό. Είναι δηλαδή σχετικά νέο άθλημα η κολύμβηση στην Οροστιάδα. Είναι νέο άθλημα η κολύμβηση στην Οροστιάδα, σωστά. Αλλά παρόλα αυτό το έχει αγαπήσει ο κόσμος, το έχει αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή και με δικές μας προσπάθειες και με προσπάθειες του Δήμου και με προσωπικές προσπάθειες γονέων, διοικητικών συμβουλίων που υπήρξαν κατά καιρούς. Τώρα βλέπουμε στην πισίνα και ενήλικες, βλέπουμε και μικρά παιδιά. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία αθλητής εδώ, τι ηλικία έχει? Στο τμήμα ενηλίκων, μεγαλύτερος σε ηλικία έφτασε και στα 65-60. Έρχονται άνθρωποι και για λόγους υγείας, επειδή κάποιοι έχουν προβλήματα υγείας, αρτηριακή πίεση, διάφορα καρδιολογικά προβλήματα, πολλά προβλήματα μυοσκελετικά. Το νερό βοηθάει πάρα πολύ σε αυτές τις περιπτώσεις, λόγω της υδροστατικής πίεσης δεν υπάρχει και φόρτιση σε συνδέσμους και αρθρώσεις, άρα λοιπόν μπορούν πολύ πιο εύκολα να κινήσουν τα μέλη τους, παρέχοντας παράλληλα στο σώμα τους μια ενδυνάμωση. Το τμήμα ενηλίκων αριθμεί αυτή τη στιγμή γύρω στα 80 άτομα, γίνεται απόγευμα και βράδυ, καθημερινά, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον ενήλικα της περιοχής να επιλέξει αυτό την ώρα που το βολεύει, είτε είναι ελεύθερος επαγγελματίας, είτε δουλεύει το πρωί. Έχουμε 2 φορές την εβδομάδα μυϊκή ενδυνάμωση μέσα στο νερό, κάνοντας aqua fitness, και τις υπόλοιπες μέρες γίνεται εκμάθηση από την πολύ αρχή, μέχρι και αυτοί οι οποίοι κολυμπάνε εδώ και 2 χρόνια είναι σε ένα επίπεδο που κάνουν μια προπόνηση της τάξης των 3 χιλιόμετρων και μάλιστα έχει δημιουργηθεί μια κοινότητα, έχουμε γίνει όλοι μια παρέα, έχουμε γνωριστεί άτομα μέσα από το τμήμα και τους καλοκαιρινούς μήνες αγώνες που είναι σε κοντινές αποστάσεις όπως είναι η Αλεξανδρούπολη ή η Θασοπούλα, υπάρχει ένας αγώνας διάπλους που λέει Θασοπούλα και Ραμωτή, συμμετέχουμε όλοι μαζί σαν τμήμα. Γιατί πολλά άτομα έχουν αγαπήσει αυτό που κάνουμε μέσα από εδώ και το έχουμε δημιουργήσει σαν μια ομάδα. Υπάρχει δηλαδή ένα ομαδικό κλίμα και έχει και άλλες πτυχές πέρα από την πισίνα. Είπες προηγουμένως ότι ο Όμιλος ιδρύθηκε το 2004. Το κολυμπητήριο όμως το οποίο βρισκόμαστε άνοιξε το 2010. Μέχρι τότε πού κάνατε προπονήσεις? Μέχρι τότε δεν υπήρχε κάποιος χώρος προπονήσεων. Το 2010 άνοιξε και ξεκινήσαν όλα από τα μηδέν. Φανταστείτε έναν όγκο παιδιών από 4-5 χρονών μέχρι και 12-13, τα οποία παιδιά έπρεπε αρχικά να μάθουν να κολυμπούν. Μάθανε να κολυμπάνε και κάθε χρόνο στον κολυμπητικό όμιλο Νηρέα διαχωρίζουμε τα τμήματα αναλόγως με το επίπεδο των παιδιών. Τον πρώτο καιρό δεν υπήρχε αυτή η διαφορά από παιδί σε παιδί. Ήταν λιγότερα και τα άτομα, έτσι. Τα άτομα μπορεί να ήταν το ίδιο αριθμό, αλλά το επίπεδο ήταν ίδιο. Τώρα, επειδή τρέχουν οι χρονιές κανονικά και θα έρθει ένα παιδάκι από 5 χρονών, 4 χρονών κανονικά, θα μπει στα τμήματα, ούτως ώστε μετά από 3 χρόνια να βρίσκεται στη μεγάλη πισίνα και να ακολουθήσει ένα άλλο πρόγραμμα. Πριν αποκτήσει η Οροστιάδα κολυμπητήριο, εγώ ξαναρωτάω, πού κάνατε προπονήσεις? Πού βρίσκανε νερό, θέλετε να πείτε, ο κόσμος εδώ. Υπήρχε ένα υδάτινο πάρκο, υπήρχαν ξενοδοχεία, αυτό, δεν υπήρχαν προπονήσεις. Οι προπονήσεις που για ένα διάστημα ως Νηρέας κάναμε αλλού, που τις κάναμε στην Τουρκία, τις κάναμε αφού άνοιξε το κολυμπητήριο και μετά. Το κολυμπητήριο άνοιξε το 2010, αλλά για λόγους θέρμανσης τότε,
Αναγκαζόταν ο σύλλογος για 2 ή 3 χειμώνες να επισκέπτεται τη γειτονική χώρα, τη γείτονα χώρα, 3 με 4 φορές την εβδομάδα, με τα παιδιά, περνάγαμε τα σύνορα, Ανδριανούπολη. Με τοπικές ομάδες εκεί που έχουμε γνωριστεί, οι οποίοι έρχονται μάλιστα και εδώ σε διοργανώσεις που κάνουν φιλικές μεταξύ μας και μας φιλοξενούσαν για το διάστημα που έμενε κλειστό το κολυμπητήριο. Έκτοτε δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Η νέα δημοτική αρχή με δήμαρχο τον κύριο Βασίλη Μαυρίδη έχει προνοήσει για αρκετά πράγματα όσον αφορά το δημοτικό κολυμπητήριο και προσωπικά τον ευχαριστώ πολύ. Έχει επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό, τοποθετώντας χρονόμετρα με σκοπό την οργάνωση και ολοκλήρωση διοργανώσεων, πράγμα που αποτελεί πόλο έλξης αθλητικού τουρισμού, στην προσπάθεια να βελτιωθεί ο αθλητικός τουρισμός της πόλης. Έχουν τοποθετηθεί μπάρες για άτομα με ειδικές ανάγκες. Έχει αγοραστεί από την ίδια Δημοτική Αρχή ένας ειδικός ανελκυστήρας για τοποθέτηση ατόμων με κλινικά προβλήματα μέσα στο νερό. Και πρόσφατα ενημερωθήκαμε για την τοποθέτηση αμπλίας θερμότητας, πράγμα που θα λύσει το μεγάλο κόστος του κολυμπητηρίου για τους χειμερινούς μήνες. Αλλά και το πρόβλημα ίσως της ζέστης που βιώνουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ζέστη, ναι. Σιγά σιγά πιστεύω με όρεξη και συνεργασία, γιατί οι καιροί που ζούμε είναι δύσκολοι, μπορούν να λυθούν πολλά προβλήματα. Σίγουρα υπάρχει ζέστη και το χειμώνα υπάρχει κρύο. Ζούμε σε μια. Βλέπουμε πάντως ότι τις συνθήκες αυτές δεν αποτρέπουν τον κόσμο. Συνεχίζουν να έρχονται κανονικά. Αποτελεί ανάσα δροσιά στο κολυμπητήριο για την πόλη. Συνεχίζουν να έρχονται κανονικά. Βρισκόμαστε στις μέρες που κλείνουν τα σχολεία. Παρ' όλα αυτά, το κολυμπητήριο θα είναι εδώ. Είναι ανοιχτό μέχρι 31 Ιουλίου. Είμαστε εδώ για οποιονδήποτε δημότη για να το βοηθήσουμε είτε να ενταχθεί στο τμήμα είτε να κολυμπήσει μόνο στους ώρες κοινού. Και να ενημερώσουμε για οποιαδήποτε απορία, ερώτηση έχει ο ίδιος. Λίγησε, σκύψε μπροστά, κι άλλο μπροστά. Άφησε απλά το βάρος σου να πέσει μπροστά. Θέσεις, πάμε. Κι άλλο. Σχετικά με την εμπειρία που είχατε στην Ανδριανούπολη, όπου προσφύγατε αναγκαστικά επειδή δεν είχατε το χώρο σας, σου δημιουργεί το αίσθημα ζήλιας ή θλίψης το επίπεδο των οικοδομών εκεί? Μιλάμε για μια πόλη η οποία, αν δεν κάνω λάθος, είναι στους 70.000 κατοίκους. Η κουβέντα τώρα είναι βαθύτερη. Δεν έχει να κάνει με την οριστιάδα αυτό. Ίσως δημιουργείται ένα ερώτημα με το πόσο η Ελλάδα δίνει βάση στις αγροτικές της περιοχές. Σε αντίθεση με την Ανδριανούπολη. Ειδικά Ανδριανούπολη, στην άκρη της χώρας, γιατί ακριβώς. Είστε εδώ η τελευταία μεγάλη πόλη. Στην Ανδριανούπολη, που επίσης είναι η τελευταία πόλη για την Τουρκία, στο βορρά της, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 κολυμπητήρια. Φτιάχνουμε και μάλιστα μια 50 πισίνα. Ο κόσμος μένει στα σύνορα εκεί. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση όμως που δεν είμαι εγώ ικανός να την. Γενικά, ως πολίτης εδώ της περιοχής, κρίνοντας και το κολυμπητήριο και τις άλλες υποδομές, πιστεύεις ότι υπάρχουν τα απαραίτητα για να μείνουν οι νέοι στην περιοχή και να μην φύγουν? Σίγουρα δεν είναι τα πράγματα όπως μας τα λέγανε παλιοί. Ωστόσο, αν προσαρμοστείς με το τι μπορείς να κερδίσεις, με το τι επάγγελμα κάνεις και να ζητήσεις και έχεις προσωπική όρεξη, κανείς δεν σου χτυπάει την πόρτα να δουλέψεις, μόνος σου πρέπει να βγεις έξω. Ναι, μπορείς να μείνεις στην περιοχή και να δουλέψεις. Αλλά γενικότερα οι νέοι έχουν τάση να φεύγουν. Έχουν φύγει πάρα πολλοί νέοι. Αυτό σίγουρα δεν είναι και το πιο ευχάριστο, αλλά θεωρώ ότι θα αλλάξει και πάλι σιγά σιγά. Λόγω της κρίσης. Λόγω της κρίσης. Ίσως να έχουν φύγει πολύ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά θεωρώ ότι μετά από κάποια χρόνια θα γυρίσουν για αυτοί εδώ. Κώστα, πώς βρέθηκες στην Ορεστιάδα, δεν είσαι από εδώ? Δεν είμαι από εδώ, είμαι από Θεσσαλονίκη.
Η διοίκηση του συλλόγου ήρθε το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη, με προσέγγισε και μου έγινε μια πρόταση και έτσι βρέθηκα εδώ. Και αποφάσισες να μείνεις μόνιμα στην Ορεστιάδα? Μόνιμα, όσο πάει καλά η δουλειά, τώρα δεν ξέρω, αυτά όλα είναι... Είναι ένα μέρος στο οποίο θα έμενες? Ναι, είναι ένα μέρος που θα έμενα. Είναι αρκετά καλή ζωή, ήσυχα. Και γενικά το κομμάτι της δουλειάς για το οποίο ήρθα κιόλας είναι πολύ ικανοποιημένος. Η πόλη καλύπτει τις ανάγκες ενός νέου ανθρώπου για διασκέδαση, για τον ελεύθερο χρόνο? Ναι, ναι, φυσικά έχει τα πάντα και από καταστήματα και οτιδήποτε. Μην ξεχνάμε ότι έχει και το στρατό εδώ, φαντάρους, αυτά, οπότε υπάρχει πολύς νέος κόσμος. Και διασκέδαση. Ναι, ναι, φυσικά. Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό τμήμα εδώ στον Ιρέα, επειδή πρόκειται για έναν από τους νέους κολυμβητικούς ομίλους σε σχέση και με την ημερομηνία ίδρυσης, αλλά και με το από πότε έχει πόλη κολυμβητήριο, ποιες πιστεύεις ότι είναι οι προοπτικές? Όντως ο σύλλογος είναι πολύ νέος. Τα παιδιά που είναι αυτή τη στιγμή αγωνιστική ομάδα είναι η πρώτη φουρνιά αθλητών στην ουσία που βγήκανε. Μπορώ να πω ότι το επίπεδο είναι πολύ ικανοποιητικό. Ήδη παίρνουν θέσεις σε πανελλήνια πρωταθλήματα, είτε τελικούς, κάποιοι χτυπάνε και μετάλλια. Και όσο συνεχίζουν να δουλεύουν τα παιδιά έτσι, θα όλο και καλύτερα θα πηγαίνει. Είναι, πιστεύεις, ικανό το κολυμβητήριο ως υποδομή και ο Ιρέας ως όμιλος για να κρατήσουν την νεολαία στην πόλη για να μην φύγει? Ναι, φυσικά. Το κολυμβητήριο γενικά μπορεί να κρατήσει πολύ κόσμο, είτε είναι μικρά παιδιά και αθλητές, είτε είναι πιο ηλικιωμένοι άνθρωποι. Είναι κατάλληλη γυμναστική, πιστεύω, για οποιονδήποτε. Οπότε τραβάει πολύ κόσμο και γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να είναι καλυμμένοι όλοι και να μην υπάρχουν προβλήματα. Τάνια, εσύ αθλήσεις στο Ιρέα. Πώς πήρες την απόφαση για κολυμβητήριο? Είχα πρόβλημα στη μέση και αποφάσισα να έρθω αφού άκουσα ότι κάνουν διάφορες ασκήσεις όσον αφορά στο να είμαι καλύτερα, να νιώθω καλύτερα, και πραγματικά συνέβη αυτό. Έπαιζα βόλεϊ πολλά χρόνια και είχα κάποιες ενοχλήσεις. Από τότε που ήρθα συντηρώ το πρόβλημα, δεν πονάω πλέον. Γυμνάζομαι πάρα πολύ. Το σώμα έχει σφίξει πολύ περισσότερο από ό,τι με το βόλεϊ. Καλύτερα από το βόλεϊ δηλαδή? Πολύ, πολύ, πολύ. Δεν έχω πρόβλημα σε αρθρώσεις όπως τότε με τα πεσήματα και το ένα και το άλλο. Τέλεια γυμναστική και για την καρδιά και για το σώμα και για τα πάντα. Το κάτι άλλο και με το νερό βέβαια, αυτό που αισθάνεσαι, το κάτι άλλο, χαλάρωση. Είναι μια επιλογή για όλη την οικογένεια? Είναι μια επιλογή για όλη την οικογένεια, καθώς επίσης παίρνουν και τα παιδιά μου. Ο μεγάλος είναι στο τμήμα το προαγωνιστικό, ο μικρός στο τμήμα των αρχαρίων. Μας αρέσει πάρα πολύ, ερχόμαστε ταυτόχρονα. Μας βολεύει και αυτό την ώρα που έχω εγώ, αθλούνται και τα παιδιά μου. Βολεύει πολύ και για όλη την οικογένεια και για μένα κυρίως, που αυτό είναι το πρόβλημά μου και έτσι ξεκινήσαμε λόγω του δικού μου θέματος. Τι θα ήθελες να βελτιωθείς στο κολυμβητήριο? Καταρχήν, μ' αρέσει πάρα πολύ έτσι όπως είναι. Λένε όλοι ότι υπάρχουν ελλείψεις. Για μένα δεν υπάρχει. Η καθαριότητα και λίγο το θέμα των αποδυτηρίων, αλλά ούτε και αυτό είναι θέμα, γιατί μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, ένα-δύο μήνες είναι λίγο το πρόβλημα που ο συνωστισμός του κόσμου το προκαλεί αυτό. Διαφορετικά, για μένα είναι όλα άψογα. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Το χειμώνα με το κρύο. Το νερό είναι στην κατάλληλη θερμοκρασία, δεν έχουμε θέμα. Είναι την ώρα που μπαίνεις από την πισίνα μέχρι να πας στο ποδητήρια. Δεν έχει θέμα με το νερό και τα κάψιμα και αυτά είναι όλα σούπερ, μπορώ να πω. Και πολύ ευχαριστημένη. Είναι ζώρικο για αυτόν που είναι έξω από την πισίνα. Έξω από την πισίνα, μέσα είναι το κάτι άλλο βέβαια, ναι. Δροσιζόμαστε ταυτόχρονα και γυμναστική, καλύτερη γυμναστική μπορώ να πω. 1, 2, 3, μάζεψε! Χρήστο, τι είναι αυτό που σου αρέσει στην πισίνα? Σίγουρα το κολυμβητήριο είναι για την πόλη μας πάρα πολύ ωραίο έργο. Αυτό που μου αρέσει πιο πολύ είναι ότι μου δίνει δυνατότητα άθλησης, μιας και κατά τη διάρκεια της ζωής μου, σε νεότερη ηλικία, απέκτησα ένα πολύ μικρό κινητικό πρόβλημα από ένα τροχαίο και το κολυμβητήριο μου έδωσε το δικαίωμα στην άθληση. Κάτι το οποίο δεν μπορούσα να κάνω με κάποιο άλλο άθλημα. Πόσο καιρό άθλησε? Αθλούμαι από το Μάρτιο του 2013, όπου δηλαδή ξεκίνησα για να μάθω κολύμπι, σωστό κολύμπι. Και πλέον μετά από 4 χρόνια έχω φτάσει σε ένα σημείο να αγωνίζουμε σε αγώνες μαραθωνίους της θάλασσας. Σε αυτούς που μας παρακολουθούν και το βλέπουν λίγο δύσκολο σαν άθλημα, τι θα έλεγες? Θα έλεγα ότι δεν είναι καθόλου δύσκολο, είναι το πιο εύκολο άθλημα που υπάρχει, μιας και το κολύμπι δεν καταπονεί το σώμα.
δεν βγάζει τραυματισμούς και θα τους έλεγα ότι να έρθουν στο πολυβητήριο, να δοκιμάσουν, να μάθουν κατά πάσα σωστό πολύπι και το σίγουρο είναι ότι θα εθιστούν και θα τους αρέσει πάρα πολύ με αποτέλεσμα να μην θέλουν να σταματήσουν. Για μας το πολύπι, ακόμα και το μήνα Αύγουστο που κλείνει το πολυβητήριο για λόγους συντήρησης, αποτελεί ένα κενό στη ζωή μας. Μεγάλος αριθμός των φοιτητών και κυρίως η αναλογία του με τον τοπικό πληθυσμό κρατούν ζωντανή την Ορεστιάδα. Και εδώ, όπως και σε πολλές ακριτικές περιοχές, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός είναι δύο πράγματα που μπορούν να κρατήσουν την νεολαία εδώ. Αρκεί αυτό? Μάλλον όχι. Όταν μάλιστα στην γειτονική Ανδριανούπολη, μόλις 25 χιλιόμετρα από εδώ, τα μεγέθη είναι πολύ ισχυρότερα. Η πολιτεία οφείλει να κρατήσει ζωντανό αυτό το αστικό και όχι μόνο κύτταρο στα βόρεια σύνορά μας, στο Βόρειο Εύρο. Πώς όμως να το καταφέρει αυτό, όταν υπάρχουν εξίσου σοβαροί λόγοι για να ασχοληθεί με περιοχές όπως η Ξάνθη, η Κομωτινή ή η Αλεξανδρούπολη? Κι όμως ο κατακρεματισμός δυνάμεων και προσπαθειών εδώ λειτουργεί αρνητικά. Εδώ χρειάζεται ένα γερό αναπτυξιακό σοκ, το οποίο ας ελπίσουμε ότι θα το δούμε στο επόμενο επεισόδιο.